Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι είναι προφανές για όλους μας ότι εδώ μιλάμε όλοι από τη σκοπιά των συμφερόντων, των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας με διεθνιστική φυσικά προοπτική. Το ερώτημα το οποίο έχουμε να απαντήσουμε είναι όταν φτάνει κανείς στον κόμβο της μάχης ενάντια στη λιτότητα και στα μέτρα τα αυταρχικά τα οποία παίρνονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς θα κάνει? Και σε αυτό το ερώτημα έχουμε να απαντήσουμε, γιατί ακριβώς αυτό το ερώτημα θέτει και ο ίδιος ο κόσμος μετά την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα έλεγα μάλιστα ότι δεν είναι μόνο η εμπειρία η ελληνική, είναι και η εμπειρία της Κύπρου, την οποία θα έπρεπε να συνυπολογίζουμε, που προηγήθηκε και έδειξε και θα έπρεπε να είχε ληφθεί το μήνυμα και μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ότι θα έρθει η στιγμή που αυτό το ερώτημα χρειάζεται απάντηση. Γιατί έχει σημασία το ζήτημα της εξόδου από την Ευρωζώνη? Νομίζω ότι υπόθηκε σωστά ότι το ευρώ δεν είναι απλώς ένα νόμισμα. Είναι ένα όπλο, είναι ένα εργαλείο. Εργαλείο για ποιους? Τι κάνει αυτό το νόμισμα? Πρώτον, είναι ένα εργαλείο για τα υπεριαλιστικά συμφέροντα. Το καταλαβαίνουμε όλοι, μέσα σε ένα επίπεδο ανισόπετρης ανάπτυξης, διαφορών παραγωγικότητας, όταν προσπαθεί να εξορροπηθεί με τέτοιου είδους μηχανισμούς, δηλαδή με το μηχανισμό της εσωτερικής υποτίμησης, το αποτέλεσμα είναι απλό. Αυξάνονται τα ελλείμματα και τα χρέη για τις χώρες με μικρότερο βαθμό παραγωγικότητας, αυξάνονται τα πλεονάσματα και τα κέρδη για τις κυρίαρχες υπεριαλιστικές χώρες. Έχει όμως και ένα μηχανισμό εσωτερικό. Επιτρέπει στις πιο σκληρές μερίδες του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου να πετυχαίνουν μεγαλύτερα κέρδη, ακριβώς διότι δεν έχουν το πρόβλημα των κινδύνων των υποτιμήσεων και επιτρέπει την ακόμα μεγαλύτερη ευχέρεια μεταφοράς κεφαλαίων μέσα στα πλαίσια αυτής της ενιαίας αγοράς. Και πιέζει τις πιο αδύναμες μερίδες του κεφαλαίου κάθε χώρας να συνταχθούν, να συμπαραταχθούν με τις πιο σκληρές μερίδες, παρότι εκτίθονται στον ανταγωνισμό, και με ποιο μηχανισμό? Με το μηχανισμό της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή έναντι της πίεσης των μισθών, έναντι της χρησιμοποίησης τμήματων της εργατικής τάξης χωρίς δικαιώματα, όπως είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, τασόμαστε κι εμείς με την στρατηγική αυτή, παρότι μπορεί να μας πλήττει, και διαμορφώνεται έτσι ένας σκληρός συνασπισμός εξουσίας, τον οποίον βλέπουμε να παίρνει μαζί του και μικροαστικά τμήματα, τα οποία πιστεύουν ότι από θησαυρίσεις μιας ορισμένης περίοδου σε ένα σκληρό νόμισμα μπορούν να τα διασώσουν, παρόλη την πίεση που δέχονται σήμερα με τα μέτρα λιτότητας και δίωσης και των ιδιωτικών περιουσιών. Γιατί δεν αυξάνεται με αυτά τα μέτρα μόνο το δημόσιο χρέος, αυξάνεται και το ιδιωτικό χρέος. Και στην Κύπρο αυτή τη στιγμή έχει εκτιναχθεί σε δυσθεώρητα ύψη, παρότι υποτίθεται ότι βγήκαν έξω από το μνημόνιο. Ακολουθούν τις ίδιες βέβαια μνημονιακές πολιτικές. Άρα το μνημόνιο και το ευρώ είναι ταυτόσημα. Και αν σπάσει αυτός ο κόμβος, αν σπάσει αυτή η ένταξη στην Ευρωζώνη, τότε οι μερίδες αυτές του κεφαλαίου χάνουν ένα μεγάλο όπλο. Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι το εξής. Ότι αυτές οι συγκεκριμένος συσχετισμός δυνάμεων έχει κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι συμπιέζει σε τέτοιο βαθμό τα εργατικά στρώματα, όπου σε πολύ μεγάλο βαθμό αδυνατίζει τις κινηματικές προσπάθειες. Δηλαδή, το πρόβλημα αυτό που είδαμε μια προηγούμενη περίοδο με την ύφεση των κινηματικών προσπαθειών δεν σχετίζεται μόνο βέβαια με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, την ενίσχυση της πολιτικής της ανάθεσης, βασίστηκε σε μια πραγματικότητα. Στο ότι ακόμα και κάθε απεργία σήμερα για τον άλλον μπορεί να κοστίζει την επιβίωσή του. Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό και κρίσιμο
να δει κανείς ότι κόμβος της ταξικής πάλης είναι το να σπάσει από την Ευρωζώνη. Και για έναν ακόμα επιπλέον λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή γύρω από το φόβο του μέλλοντος, το αν θα βγεις έξω από την Ευρωζώνη, ακυρώνονται και οι κινηματικές διαδικασίες και η πίστη στο ότι υπάρχει άλλος δρόμος από τα μνημόνια. Οφείλουμε λοιπόν κάθε αριστερός οφείλει να απαντήσει, υπάρχει αυτός ο άλλος δρόμος? Και αυτός ο δρόμος είναι άμεσος και είναι και εφικτός, είναι βιώσιμος? Αν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα κομβικά ερωτήματα και απλώς μιλήσουμε για τα επόμενα στάδια, θα πω, Ευρωπαϊκή Ένωση σύγκρουση, καπιταλισμός σύγκρουση, τότε ξεφεύγουμε, ρίχνουμε την μπάλα στην κερκίδα και δεν προσφέρουμε υπηρεσίες στο λαϊκό κίνημα όπως θα έπρεπε, γιατί ακριβώς αποφεύγουμε να απαντήσουμε στον κόμβο της ταξικής πάλης. Και γινόμαστε πιο ακίνδυνοι, αν θέλετε. Και μια αντικαπιταλιστική αριστερά, κατά τη γνώμη μου, οφείλει να είναι πρωτίστως συγκρουσιακή και επικίνδυνη. Είναι δεδομένο για μένα, ναι, ότι η σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει άμεσα. Άμα πας να εφαρμόσεις ένα τέτοιο μεταβατικό πρόγραμμα σαν αυτό το οποίο λέμε. Διότι, πολύ απλά, θα χρησιμοποιηθούν και όλοι αυτοί οι μηχανισμοί που ανέφερε πριν ο σύντροφος ο Δραγανίγος και άλλοι, τα όπλα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο εσωτερικό της. Και όχι τόσο επειδή θα φυγείς από το ευρώ, όσο επειδή θα διαγράψεις το χρέος και όσο επειδή θα εθνικοποιείς τις τράπεζες. Άρα, θα έρθει αυτή η σύγκρουση, θα έχουμε περικοπές και κοινοτικών κονδυλίων φυσικά και πρόστιμα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχεις. Και σε αυτά πρέπει να είσαι έτοιμος να απαντήσεις στον κόσμο, να τον έχεις προετοιμάσει ότι η σύγκρουση είναι όχι απλώς ενδεχόμενη, είναι βέβαιη και ότι αν θες ανυπακοή θα πρέπει να είσαι έτοιμος και για όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα. Ένα τρίτο ζήτημα. Ακόμα και αν τα πετύχεις αυτά, θα τελειώσει η ταξική πάλη? Νομίζω ότι τα παραδείγματα, επειδή δεν είμαστε μόνο στην Ευρώπη, πρέπει να δούμε και τα παραδείγματα της Λατινικής Αμερικής, προφανώς και όχι. Εκεί πάρθηκαν τέτοια αντιμπεριαλιστικά μέτρα. Και στην Αργεντινή και στη Βενεζουέλα το θέμα τέθηκε. Θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη, θα πατήσεις αυτές τις νίκες για να βαθύνεις ακόμα περισσότερο την κοινωνική σύγκρουση? Να πάρεις μέτρα τα οποία θα είναι ακόμα ένα βήμα προς το σοσιαλισμό? Αν δεν το κάνεις, τότε πιθανότατα θα έχεις πάλι μορφώσεις. Αλλά το κρίσιμο είναι πως θα φτάσουμε να απαντήσουμε καταρχήν στο πρώτο βήμα. Γιατί όταν τεθεί το πρώτο βήμα και όταν θα έχουμε κατορθώσει να συμπήξουμε ένα μέτωπο που θα πετύχει να συσπυρώσει όλες αυτές τις λαϊκές δυνάμεις να στηρίξουν ένα τέτοιο μεταβατικό πρόγραμμα, θα φτάσουμε και στο σημείο να αναρωτηθούμε για τους επόμενους κόμβους της ταξικής πάλης. Αν αποφεύγουμε να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα, να ενωθούμε δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη, να απαντήσουμε στα ερωτήματα του κόσμου και να πούμε ότι πρέπει να συνδέσουμε τα κινήματα ενάντια στη λιτότητα σήμερα με τη σύγκρουση και το σπάσιμο με τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, δεν θα κατορθώσουμε ποτέ να θέσουμε με σοβαρούς μαζικούς όρους το ερώτημα του πώς προχωράμε παρακάτω. Είναι αυτό ακριβώς το ζήτημα που έβαλε και πριν ο Αντώνης, ότι ναι, για να απαντήσεις στο ερώτημα επανάσταση ή μεταρρύθμιση, πρέπει να έχεις φτάσει πρώτα σε κάποια όξη της ταξικής πάλης τέτοια που να θέτει Σοβιέτ, πιθανότητα κτλ. Ένα τελευταίο ζήτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Υπάρχει και ένας άλλος κομβικός λόγος σήμερα για την ανάγκη σύμπηξης όλου αυτού του μετόπου στο οποίο αναφέρθηκε, του πολιτικού μετόπου, στο οποίο αναφέρθηκε πριν και ο Αντώνης ο Δραγανίγος. Ότι αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ, μιας κυβέρνησης η οποία εφαρμόζει τα σκληρότερα μνημονιακά μέτρα στο όνομα της αριστεράς, τουλάχιστον για την Ελλάδα, που η εμπειρία της ήταν ότι τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, τα σοσιαλφιλελεύθερα πια κόμματα δεν ανήκουν στην αριστερά, συγκροτεί μια πραγματική απονομιμοποίηση της έννοιας της αριστεράς. Και δυστυχώς όλο αυτό το πολιτικό δυναμικό, οι πολιτικές αγωνιστές μιας προηγούμενης περίοδου που δίνανε μάχες ενάντια στη λιτότητα, μετατοπίζονται μαζί με το μηχανισμό του ΣΥΡΙΖΑ,
προς τα δεξιά, υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται μόνο με την εφαρμογή των μνημονίων, αλλά σχετίζονται και με στρατόπεδα, εφαρμογή μέτρων όπως τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, η εφαρμογή της επέσχυντης συμφωνίας που αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα, που φυλακίζει την αριστερά, έτσι, που εφαρμόζει ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης, την εμφανίζει ως ασφαλή χώρα και στέλνουμε εκεί τους πρόσφυγες πίσω, και που ακόμα επιζητεί την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, όταν η ίδια η Τουρκία λέει ότι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, άρα έχουμε έναν ακόμα σημαντικό ρόλο να παίξουμε και να αναρωτηθούμε και γιατί ακριβώς ένας κόσμος πάει σπίτι του, αποσύρεται η πολιτική εμπιστοσύνη ανθρώπων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πού πάει, σύντροφοι? Πάει προς τα αριστερά ή πάει τουλάχιστον δημοσκοπικά, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, προς τα δεξιά? Και τελείωσα με αυτό. Άρα έχουμε έναν ακόμα επιπλέον καθήκον, γιατί μπορεί να πάει και προς τα ακροδεξιά και προς τα δεξιά, να συγκροτήσουμε άμεσα το αναγκαίο πολιτικό μέτωπο όλων των δυνάμεων εκείνων που βλέπουν ότι χρειάζεται να έρθουμε σε σύγκρουση με τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, και αυτό περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις και που αποσύρθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ, που σπάσανε με το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν με αυτόν τον τρόπο συγκροτήσει την ελπίδα ότι ναι, μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος, και τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, γιατί πραγματικά μόνο αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι σήμερα αντικαπιταλιστικός. Στην Ελλάδα, μερίδες του κεφαλαίου που να πιστεύουν σε ένα τέτοιο δρόμο, σε έναν εναλλακτικό δρόμο, όπως υπάρχει σε άλλες χώρες, δεν υπάρχουν. Γιατί? Γιατί είναι πιο αδύναμο το ελληνικό κεφάλαιο να αντιμετωπίσει χωρίς τα υπεριαλιστικά όπλα μόνο του την παγκοσμιοποίηση. Και γι' αυτό το λόγο στρατεύονται όλοι σε αυτό το σχέδιο. Σε άλλες χώρες μπορεί να είναι διαφορετικά. Εδώ όμως αυτό το σχέδιο είναι υπαρκτά αντικαπιταλιστικό, πραγματικά αντικαπιταλιστικό, και αν θέλουμε να είμαστε μια συγκρουσιακή και επικίνδυνη αντικαπιταλιστική αριστερά, πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις μάχες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαραφιανό. Τελευταίο...